Μια ακόμα σοβαρή καταγγελία έκανε σήμερα ο Στέλιος Φιλιάγκος, αφού όπως δήλωσε, δρομολόγιο πλοίου, το οποίο ήταν αξιόπλο και έτοιμο προς αναχώρηση από λιμένα προς Κεραμωτή, δεν πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση του λιμεναρχείου. Τακτικό δρομολόγιο εγκεκριμένο 16 και 30 και οι λιμενικές αρχές στάσου, με διάφορες προφάσεις και παρερμηνίες του νόμου, μας εμποδίζουν να εκδώσουμε εισιτήρια νόμιμα από το εκδοτήριό μας. Ποια είναι η παρερμηνία? Δεν μας αφήνουν να εκτελέσουμε το δρομολόγιο και παρεμποδίζουν τον κόσμο να επιβιβαστεί στο Στέλιος Φιλιάγκος και να αποπλέψουμε 16 και 30. Ωραία. Υπάρχει, λες, μια παρερμηνία του νόμου. Ποια είναι αυτή? Αναφέρεται σε κάποιο σημείο της δήλωσης δρομολόγησης ότι τις ημέρες, λέει, που το Φιλιάγκος θα κάνει πρίνο, δεν θα εκτελεί τα δρομολόγια απολυμμένα. Αυτό λογικό είναι. Αλλά εμείς για το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχουμε υποβάλει αίτημα συγκεκριμένο για εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου στη Διεύθυνση Θαλασσίου Συγκοινωνίων, στο τμήμα πρώτο, που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα. Και μας έδωσαν την έγκριση να το κάνουμε. Και εξάλλου δεν υπάρχει και κανένας λόγος, εφόσον το πλοίο είναι εδώ τουλάχιστον 20 λεπτά έτοιμο για φόρτωση, αξιόπλο, να μην του επιτρέψουν να εκτελέσει το δρομολόγιο. Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται για να μείνει το δρομολόγιο των 16 και 30 ανεκτέλεστο? Εσείς το δρομολόγιο του πρίνου το κάνατε κανονικά σήμερα? Όλα. Ό,τι είχαμε σαν δημόσια υπηρεσία τα κάναμε. Και επιπλέον έχουμε και αυτό το δρομολόγιο το δικό μας. Ποιος εξυπηρετείται? Δεν αναβάλλουν υπόψη την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού και τα λεφτά που πληρώνει, τα παραπάνω έως και διπλάσιες τιμές? Δεν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα να επέμβει? Εμένα την προηγούμενη εβδομάδα με πήγανε αυτόφορο χωρίς κατηγορία.